Το κέντρο υγείας είναι ένα κέντρο υγείας το οποίο έχει πάρα πολύ δουλειά. Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Τα καταφέρουμε με κόπους, με την αυτοθυσία των δύο γιατρών που υπάρχουν και εμένα που είμαι παιδίατρος, που πολλές φορές αναγκάζομαι και καλύπτω, κάνω εφημερίες μόνος μου και καλύπτω και τα παθολογικά ενηλίκων και χειρουργικά αν τύχει και ό,τι άλλο πέρα από την παιδιατρική ειδικότητα, αλλά σε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα γιατί είναι θέμα αγροτικών γιατρών οι οποίοι δεν έρχονται. Προτιμούν να φύγουν, να πάνε στο εξωτερικό γιατί έχουν πιο γρήγορη δουλειά, βρίσκουν πιο γρήγορα δουλειά και οι αποδοχές τους είναι πολύ μεγαλύτερες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή οι δύο γιατροί που εργάζονται εκτός από εσάς που είστε παιδίατρος, τι ειδικότητα είναι? Ο ένας είναι γενικός γιατρός, ναι. Ο άλλος είναι αγροτικός, ο οποίος είναι στο ΠΙΓΙΟΤΑ Πύργου και εφημερεύει εδώ και υπάρχει και ένας τρίτος, ο οποίος είναι γενικός γιατρός και αυτός στη χώρα, στο ΠΙΓΙΟΤΑ, περιφερειακό ιατρείο χώρας, ο οποίος εφημερεύει εδώ, μόνο για εφημερίες. Νοσηλευτικό προσωπικό υπάρχει? Είχαμε 7, τώρα έχουμε μείνει 5. 5 νοσηλεύτες. 5 νοσηλεύτες, οπότε το πρόγραμμα βγαίνει με μία μόνο να παίρνει άδεια. Δηλαδή 2 νοσηλεύτριες δεν μπορούν να πάρουν ταυτόχρονα. Πόσο κόσμο δηλαδή και τις ανάγκες πόσου πληθυσμού καλύπτεται? Πάνω από 10.000. Πάνω από 10.000. Σε πολλά χωριά γύρω-γύρω, ναι. Σε καθημερινή δηλαδή, έτσι, πόσα άτομα μπορεί να έρθουν εδώ στο κέντρο υγείας? Μιλάμε την πιο δύσκολη μέρα. Μια δύσκολη μέρα θα περάσουν από μένα 30-35 παιδιά και κάτω μπορεί να περάσουν και 50. Παραδείγματος χάρη σήμερα ο γιατρός ήταν μόνος του με ένα έμφραγμα που ήρθε κατά τις 10 η ώρα μέχρι να τον σταθεροποιήσει, να έρθει ο ΕΚΑΒ να τον πάρει. Είχε εξυπηρετήσει μόνο 3 από τους 25 που περνάνε κάθε μέρα να γράψουν φάρμακα, μόνο για φάρμακα. Χωρίς τα επίγοντα περιστατικά που έρχονται, τα οποία είναι, μπορεί να είναι και 20 και 30, εξαρτάται με τον καιρό και τις συνθήκες. Και φαντάζομαι εσείς καλύπτετε και διοικητικά το κέντρο. Ναι. Δεν υπάρχει υπάλληλος διοικητικός. Κάνουν και διοικητική εργασία, άδειες, προμήθειες, να στέλνω εγώ σε εταιρείες προσφορές, να μου στέλνουν, να κάνω όλα τα εξωσυμβατικά, όλα περνάμε με τα χέρια μου. Όσον αφορά τα μηχανήματα και τα ασθενοφόρα, είστε σε καλό επίπεδο και οδηγούς? Το ΕΚΑΒ είναι στα φιλιατρά. Μας καλύπτει, δεν έχουμε παράπονο. Μπορεί να αργήσει αν είναι ένα περιστατικό που πάει σε άλλο περιστατικό, αλλά μας καλύπτει. Δεν έχουμε παράπονο, έχουμε καλή συνεργασία. Όσο για τα μηχανήματα, καρδιογράφα αγοράσαμε από Έρανο, που μας δίνουν, μάλλον από δωρεές που μας δίνουν. Κλίβανο, υγρό κλίβανο, τον έχουμε αγοράσει και αυτόν από δωρεές. Γιατί κακά τα ψέματα, εντάξει, αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, δεν έχουμε υλικά. Προσπαθούμε και από την ΥΠΕ ό,τι μπορούμε μας δίνει, αλλά με μέτρο. Και έτσι κοιτάμε να βρούμε άλλους πόρους για να εξοικονομήσουμε. Χωρίς αυτά που βάζουμε από εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, αν σας ζητούσα να μου πείτε τι ακριβώς ανάγκες έχετε, αν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν αυτές οι ελλείψεις και οι ανάγκες να καλυφθούν, ποιες θα μου αναφέρατε? Λοιπόν, ένα δεύτερο καρδιογράφο. Ένα αναπηγηδωτή. Έχουμε άλλον έναν φορητό ο οποίος έχει χαλάσει τέλη μπαταρία. Δεν βρίσκουμε εδώ στην Ελλάδα. Νεφελοποιητή. Μετά αυτά που έχουμε σε καθημερινή χρήση που είναι σύρκες, βελόνες, γάντια, ράματα, αυτά. Και φάρμακα. Και φάρμακα. Και όσον αφορά το προσωπικό? Το προσωπικό δουλεύει με αυτοθυσία πάντα. Αν γίνονταν προσλήψεις, τι περιμένετε, ναι? Περιμένουμε τώρα 2 αγροτικούς γιατρούς, ναι. Οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν κάνει το μήνα προσαρμογής στο νοσοκομείο της Κυπαρισίας και θα έρθουν από τις 15 του μηνός εδώ για 11 μήνες. Αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια όσον αφορά και συνταγογράφηση, οπότε ο κόσμος δεν θα περιμένει στις ώρες, γιατί έρχονται από τις 7 η ώρα το πρωί, 6.30 για να πάρουν αριθμό. Και εντάξει, θα ξεκουραστεί και ο άλλος ο γιατρός, ο γενικός γιατρός που είναι, ο κ. Γιαννέλος, θα είναι πιο καλά τα πράγματα και για τους ασθενείς πιο πολύ. Και από πότε λειτουργεί το κέντρο υγείας Γεργαλιανών εδώ? 2004. Α, είναι πρόσφατο, δεν ήταν? Όχι, παλιά ήταν αγροτικό ιατρείο. Α, και μετατράπηκε σε κέντρο υγείας, ναι. Στο ίδιο εδώ, σε αυτό το κτίριο, ναι. Το οποίο καλύπτει τις ανάγκες, καλύπτει. Σαν κτίριο. Καλύπτει, ναι, είναι, καλύπτει τις ανάγκες.
Πρώτα δηλαδή πήγαινα στα φιλιατρά, που πήγαινε ο κόσμος εδώ, πάντα, ναι. Αλλά ήταν αγροτικό ιατρείο, δηλαδή μέχρι τις 3 το μεσημέρι, μετά έκλεινε. Οπότε ό,τι ήταν επίγον πήγαινε στον φιλιατρά και παρουσία. Και λόγω των αναγκών που παρουσιάστηκαν μετατράπηκε σε κέντρο υγείας. Μάλιστα. Και θέλω να μου πείτε και δύο λόγια, γίνεται μία έτσι εθελοντική δράση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, ένα σχόλιο. Αυτό γιατί γίνεται στο χώρο εδώ. Γίνεται σε συνεργασία με την Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Χειρουργική του Ιπποκρατίου και με τη συνεργασία με το Δήμο Τριφυλίας. Κάνει αυτό το προλαβαίνει τον καρκίνο του μαστού σήμερα εδώ. Είναι μια εκδήλωση η οποία μακάρι να έχουμε πολλές τέτοιες για τον κόσμο, για τις γυναίκες. Έχει γίνει ενημέρωση, έχουν έρθει αρκετές. Υπάρχουν και πολλές οι οποίες δεν έχουν εγγραφτεί εκτός αυτού και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να τις εξυπηρετήσουμε και αυτές. Έδειξαν ενδιαφέρον λοιπόν και υπήρχε ανάγκη δηλαδή. Εντάξει, ένα είναι ο Άγγελος ο Χρονάς, ο οποίος είναι από εδώ και ενδιαφέρθηκε, και το άλλο ο Δήμαρχος, που είναι και ο Παναγιώτης ο Κατσίδαλος, ο οποίος ήταν... Είχε κάνει διοικητή στην ΥΠΕ, ναι. Διοικητή στην ΥΠΕ και ήταν εδώ συντονιστής πριν από μένα. Α, μάλιστα. Είμαστε συνάδελφοι, ήταν στο διπλανό γραφείο. Οπότε με ρίμνησαν να το κάνουμε τη δημερίδα αυτή εδώ. Θεωρείτε ότι υπάρχει ανάγκη έτσι για τέτοιες δράσεις εθελοντικές και ενημέρωσης? Υπάρχει. Ναι, και εμείς τώρα, 4 και 5 Απριλίου, θα έχουμε μέτρηση οστικής πυκνότητας για την οστεοπόρωση. Γίνεται κάθε χρόνο σχεδόν, το έχουμε καθιερώσει αυτό και έχουμε αθρώα συμμετοχή. Υπάρχουν άτομα που στηρίζουν το κέντρο υγείας Γεργαλιάνο. Βλέπουμε σε άλλες περιοχές όπως εμάς στην Αρκαδία. Έχουμε στο κέντρο υγείας Άστρους, έχει γίνει σύλλογος φίλων του κέντρου υγείας. Όχι σε τέτοιο σαν σύλλογος του κέντρου υγείας, ας πούμε, αλλά υπάρχει πολιτιστικός, μορφωτικός, οι οποίοι μας στηρίζουν. Μετά μας φέρνουν ιδιώτες, μας κάνει δωρεές και έτσι μπορούμε και να το επεξερχόμαστε στις δυσκολίες. Κύριε Διευθυντά, έχουν δημιουργηθεί πολύ περισσότερα προβλήματα, θεωρείτε, από την περίοδο της κρίσης σε σχέση με το παρελθόν? Ναι, μεγάλη προσβασιμότητα τώρα. Περισσότερο δηλαδή. Ενώ πρώτα πήγαιναν και σε ιδιώτες ίσως. Τώρα έχει μεγαλύτερη, προσέλευση. Μάλιστα. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή ολοκληρώθηκε θεωρώ και ο χειμώνας και επειδή είστε και παιδίατρος γενικά, πώς ήταν τα πράγματα όσον αφορά τη γρήπη, τα κρούσματα έτσι εδώ στην περιοχή? Όχι, πέρσι είχαμε πιο πολλά κρούσματα γρήπης. Ναι. Φέτος είχαμε και πολλές ιώσεις. Ανώτερα αναπνευστικό και καστραντερίτιδα. Πολύ μικρούς μεγάλους.